μα δεν τελειώσαμε. Δεν γίνεται, σου λέω, δεν τελειώσαμε. Το χρόνο απλά για λίγο το παγώσαμε. Αυτό θυμάμαι, αυτό είπες πριν χαρά. Γελάω γιατί μου λένε και διάφορα από πάνω. Αγαπημένοι μου τηλεθεατές, ένα πάρα πολύ όμορφο ταξίδι που λέγεται Λόγω TV's έφτασε στο τέλος του. Ολοκληρώνεται λίγο νωρίτερα. Έτσι μ' αρέσει να το λέω, ούτε κόβεται ούτε σταματάει. Ολοκληρώνεται λίγο νωρίτερα. Θέλω να αρχίσω πρώτα με τους συνεργάτες μου. Αντώνη, Χρήστο μου, Δημήτρη μου, Γιώργο μου, Αντωνία μου, Φωτεινή μου. Θέλω να σε ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου. Ειλικρινά, όταν μου ανακοίνωσαν ότι θα αναλάβω λοιπόν την μεσημεριανή ζώνη του σταθμού και θα έχω δίπλα μου νέα παιδιά, ταλαντούχα παιδιά, παιδιά που δεν έχουν τεράστια εμπειρία μπροστά από τηλεοπτικές κάμερες και δεν το λέω υποτιμητικά, το λέω για καλό. Η αλήθεια είναι ότι υπήρχε έτσι μια φοβία. Δουλεύοντας όμως μαζί σας, κατάλαβα πόσο ταλαντούχοι είστε, πόσο ιδιαίτεροι είστε, πόσο δουλευταράδες είστε και πόσο αγαπάτε αυτό που κάνετε. Και για μένα αυτό είναι και το Α και το Μ. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Μπορεί μελλοντικά να ξανασυνεργαστούμε, δεν ξέρει κανείς ακόμα τι θα γίνει. Πάντως, είτε συνεργαζόμαστε είτε όχι, μέσα από την καρδιά μου σας εύχομαι τα καλύτερα, ευχαριστώ, γιατί τα καλύτερα σας αξίζουν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, μέσα από την καρδιά μου σας το λέω. Πάω τώρα να ευχαριστώ τους συνεργάτες μου. Σας είπα πριν για την δημοσιογραφική ομάδα, η οποία όλα αυτά τα χρόνια σε αυτή τη ζώνη δίνει τον καλύτερό της σε αυτό. Γνωρίζετε και στις τηλεθεατές μου ότι είναι μια δύσκολη ζώνη. Ζώνη με ανταγωνισμό, με πάρα πολλά τηλεοπτικά προϊόντα. Και εσείς πια με στο παιχνίδι διαβάζετε, ξέρετε πολύ καλά τι συμβαίνει. Δίνουν τον καλύτερο τους σε αυτό και προσπαθούμε με νύχια και με δόντια να είμαστε αξιοπρεπείς. Και νομίζω ότι αυτό το καταφέραμε φέτος. Ένα μεγάλο ευχαριστώ λοιπόν στη δημοσιογραφική ομάδα και στον αρχηγό αυτής της ομάδας, που είναι ο αρχισυντάκτης μας, ο Γιώργος Βλαχογιάννης. Ο Γιώργος είναι ο πρώτος αρχισυντάκτης που δούλεψα και με βοήθησε πάρα πολύ στις εποχές του θέστους και είναι ο αρχισυντάκτης που με ανέλαβε τώρα σε ρόλο κεντρικής παρουσιάστρας. Γιώργο, σε αγαπώ και σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Ένα χειροκρότημα και στο σκηνοθέτη μας, τον Περικλή τον Βούρθη. Μάρτι Σκορτσέζε της απογευματινής. Λοιπόν, να μην πω άλλα ονόματα. Στην παραγωγή μας, στους ανθρώπους πάνω στο κοντρόλ, σε όλους τους ανθρώπους που δούλεψαν για τη συγκεκριμένη εκπομπή, θέλω να σας πω το εξής. Είναι μια εκπομπή η οποία αγαπήθηκε πάρα πολύ. Και από μένα προσωπικά και από όλους τους συνεργάτες. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι τα τελευταία 6 χρόνια βρίσκομαι στο δυναμικό του Α. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Διότι για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό να αγαπάς αυτό που κάνεις και να δουλεύεις με υγιείς ανθρώπους και ωραίους ανθρώπους. Και εγώ αυτά τα τελευταία χρόνια στον Α νιώθω σαν να είναι στο σπίτι μου, σαν να είμαι στο σπίτι μου. Έχουν αγκαλιάσει τόσο πολύ. Έχω τέτοιο συναισθηματικό δέσιμο με το συγκεκριμένο σταθμό που είμαι πολύ χαρούμενη που ανήκω κι εγώ στο δυναμικό του και είμαι ένα από τα παιδιά του. Αγαπημένοι μου τηλεθεατές, και το πιο μεγάλο ευχαριστώ θέλω να το πω σε εσάς που όλα αυτά τα χρόνια με στηρίζετε και στηρίζετε τις εκπομπές στις οποίες συμμετέχω, αλλά και φέτος με στηρίξατε σε αυτό το επαγγελματικό μου βήμα που ήταν το ένα σκαλάκι παραπάνω για μένα. Ξέρετε πόσο αγαπάω αυτό που κάνω. Σε ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου. Εύχομαι να περάσετε ένα πολύ όμορφο καλοκαίρι. Ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι. Να ξεκουραστείτε, να νεωθείτε. Και θέλω κι εγώ να νεώσω το ραντεβού μαζί σας με τη νέα τηλεοπτική σεζόν. Καλό καλοκαίρι, να περάσετε όμορφα, φιλάκια πολλά. Ευχαριστώ όλους. Γεια σας. Ευχαριστώ για όσα μου...